και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων που θα γίνουν από την διοίκηση τη Εθνική Τράπεζα σε σχέση με το ποιοι είναι εκείνοι οι όμιλοι οι οποίοι θα έχουν καταβάλει σήμερα το απόγευμα τι προσφορέ, τις προσφορές προσφορέ για την Finance Bank. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική. Μία εξέλιξη που αναμένει όλη η αγορά διότι εάν α, το νούμερο αυτό είναι κοντά στα 3 δις ευρώ, τότε θα είναι ε, και η διοίκηση της πολύ κοντά σε μία απόφαση σύμφωνα με την οποία θα α, πουλήσει πια την Finance Bank και αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθεί με ένα νούμερο πάρα πολύ σημαντικό, ένα νούμερο το οποίο είναι μεγαλύτερο από την κεφαλαιοποίηση που έχει η Εθνική σήμερα. Η εθνική σήμερα που η μετοχή της οποίας συνέχισε να ανεβαίνει έφτασε στα 31 cents. Θυμίζουμε ότι η τιμή της αύξησης κεφαλαίου είναι στα 30 cents, άρα αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην αύξηση εθνική είναι κερδισμένοι. Και αυτό από εκεί και πέρα θα έχει πολύ μεγάλες ωφέλειες για τον όμιλο της εθνική και για τον λόγο αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Uh, να πούμε ότι εάν η προσφορά η οποία θα γίνει uh, θα είναι σε νούμερα τα οποία θα απέχουν από τα 3 δις ευρώ, τότε uh, είναι πολύ πιθανό ο διαγωνισμός για την πώληση Λινάντ Bank να κηρυχθεί άγωνος και κατά συνέπεια να uh, πάμε σε έναν νέο γύρο που σημαίνει ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη προς το παρόν θα αναβληθεί. Να πούμε ότι α, κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, αναμένεται το Δικητικό Συμβούλιο του ESM να αποφασίσει για την έγκριση και καταβολή της δόσης του ενό δις ευρώ, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα προαπαιτούμενα, που αφορούν και, και τις μειώσεις στις διαγνωστικές εξετάσεις ε, της τάξης του 25 με 26%, το ζήτημα είναι πόσο ποιοτικές, ποιοτικές θα είναι αυτές οι εξετάσεις οι οποίες θα γίνονται με χαμηλότερες πια δαπάνες. Τον Ιανουάριο αναμένεται να έλθει το ασφαλιστικό στη Βουλή και βεβαίως εκεί θα είναι το πολύ κρίσιμο, το κομβικό σημείο για την κυβέρνηση και φυσικά για την αξιολόγηση η οποία φαίνεται ότι θα τοποθετηθεί τον Φεβρουάριο. Λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, είμαστε επίσης σε αναμονή και για τα τελικά αποτελέσματα από τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας που έλαβαν χώρα χθε. Πριν από λίγο, ο Άντωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι στο δεύτερο γύρο θα στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και περιμένουμε να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η διαφορά. Μία διαφορά που σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να είναι κοντά στις 12 μονάδες εάν ο κύριο Μεϊμαράκη είχε εξασφαλίσει ένα ποσοστό κοντά στο 40% και ο Κυριακό Μητσοτάκη ένα ποστό που θα υπερβαίνει το 27% ή θα είναι και μικρότεροι. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Παναγιώτη, αν θέλει να ξεκινήσουμε από μια ε, αστυνομική είδηση, ναι, ναι. καθώ εξεδόθη επίσημη ανακοίνωση από το αρχηγείο τη ελληνική αστυνομία. Για ένα φάκελο με USB, γιατί είχε ένα USB, ε, και το οποίο είχε δεχθεί η τηλέφωνο η αντιτρομοκρατική σε συγκεκριμένο σημείο στα εξάρχεια ναι. να παραλάβει. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο υπάρχει η οργάνωση, η ομάδα λαϊκών αγωνιστών, που ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στα γραφεία του ΣΕΒ, που έγινε 4 25 το πρωί στι 24. Νοεμβρίου. Λοιπόν, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, όπω είπαμε, από την αστυνομία. Και μάλιστα να πούμε ότι η προκήρυξη είναι 32 σελίδων, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγο είχαμε το 73% των εκλογικών τμήματων δίνει τον κύριο Μεϊμαράκη 40,7%, τον κύριο Μητσοτάκη 27,6%, τον κύριο Τζιτζικώστα 21,5% και τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, 10,7%. Και όπω είπε, χαρακτηριστικά κάτι που αναμενόταν βέβαια από χτε, γιατί και εδώ για πολλέ ώρε πέσαμε με τι διαρροέ, δεν έγινε καμία δήλωση από τον κύριο Γεωργιάδη. Ε, σήμερα λοιπόν έκανε την δήλωση αυτή, όπου είπε ευθέω ότι στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, που μπορώ να πω ότι είναι κάτι αναμενόμενο, ε, όταν ε, από τα πρώτα του λόγια είναι ότι ήρθε η στιγμή της ανανέωσης για το κόμμα. Και βέβαια όσες βολές είχε ρίξει σε διάφορες συνεντεύξεις του για τον κύριο Μεϊμαράκη και για τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτη. Αυτά είναι προς το παρόν ναι. τα γνωστά. Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά τι ιδιωτικοποιήσει ότι ήδη υπάρχει δεσμευτική προσφορά τη Κόσκο όπω αναμενόταν για τον Όλπ. Βλέπουμε ότι η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, Λεωνίδα, είναι σε εξέλιξη από την σημερινή κυβέρνηση. Με αντιδράσεις. Με αντιδράσεις, μεν, αλλά είναι ένα δείγμα ότι η κυβέρνηση τηρεί τη συμφωνία την οποία έχει κάνει και θα λέγει κανεί εκτελεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, έχει σχεδιάσει και σε κάθε περίπτωση α, θα μπορούσαμε να πούμε υπό, άλλους, υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλους όρους ότι θα ήταν αδύνατα από, την, από, το συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό να γίνουν πολιτική πράξη. Να αφήσουμε ένα μικρό παραθυράκι βέβαια. Μπορεί να εκτελεί και να σχεδιάζει όπως είπε χαρακτηριστικά. Όχι όμως ε, για όλα τα θέματα. Όπως είπα λοιπόν πριν ναι. είχαμε και αντιδράσεις σήμερα για όλπ και όλθ. Αλλά από εκεί και πέρα ε, παράδειγμα ένα θέμα που χιλιάδες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ. Ναι. Τα κόκκινα δάνεια ούτε έχει εκτελέσει ούτε έχει σχεδιάσει. Ούτε τίποτε. Το παράλληλο πρόγραμμα κάτι είχε σχεδιάσει, δεν τη βγήκε και όπω ξέρουμε τα αγκάθια μπροστά ναι. με ασφαλιστικό και αγρότε. Να δούμε τι σχεδιασμό θα γίνει και εκεί. Ναι. Καθώ ε, και οι εταίροι μα είχαν σχεδιάσει πριν 10 μέρε, 7 μέρε να μα δώσουν την υποδόση του ενό δισεκατομμυρίου. Τελικά, λογικά μάλλον, θα την πάρουμε τα Χριστούγεννα, γιατί ποτέ δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε και την αξιολόγηση. Περιμένουμε τι κινήσει τη κυβέρνηση που είπε ότι. Θα κατατεθεί εκ νέου το παράλληλο πρόγραμμα από Γενάρη και έχουμε και την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα που για ακόμη μία φορά mm. ε, λέει ότι δεν χρειάζεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στο Αυτό πρόγραμμα Αυτό είναι ένα της πολύ σημαντικό Ελλάδος. θέμα, Λεωνίδα, το οποίο θα το δούμε συνέχεια να πούμε όσον αφορά. Θα το πάθους... δούμε, γιατί εγώ το έχω πει πολλέ φορέ. Μπορεί να ακούγεται και λίγο αυτοπυροβολισμό. Το παράλληλο πρόγραμμα, ότι ο Χρήστο Πύρτζη δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πρόγραμμα παράλληλο και το οποίο θα επανέλθει μετά τι γιορτέ. Πάμε να δούμε. Τον, την κάρτα με τις mm -hmm. ε, μεγάλες συναλλαγές στο χρηματιστήριο, τις βασικές μετοχές και στη συνέχεια να πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις σημερινές συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Βλέπουμε για μία ακόμα ημέρα πάρα πολύ υψηλού όγκους συναλλαγών. Βλέπουμε ότι η Πυραιός, η Εθνική και η Αλφα είναι αυτές που έχουν τους μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Βλέπουμε ότι η εθνική σήμερα έκλεισε στα 31 cents. Είναι η μέρα που κλείνει για πρώτη φορά πάνω από την τιμή τη αύξηση κεφαλαίου. Ενώ η Πυραιό την έπιασε ακριβώ. Η εθνική με κέρδη 3,33%. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το οποίο σε λίγο περιμένουμε να δημοσιοποιηθεί, δηλαδή το αποτέλεσμα τη κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την θηγατρική τη στην Τουρκία, την Finance Bank. Επίσης, να πούμε ότι η Eurobank διατηρείται στο 1,08, είναι 8% υψηλότερα από την τιμή της αύξησης. Είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει με τις ελληνικές τράπεζες πέραν της χρηματιστριακής πλευράς για, την, για το σύνολο της πραγματικής οικονομίας στην συνέχεια. Και από εκεί και πέρα έχουμε τις υπόλοιπε μετοχές, έχουμε τον ΟΠΑΠ να φτάνει πια σε κοντά στα 7 ευρώ ο ΠΑΠ ο οποίος ξεκίνησε από το επίπεδο 5,65-5,70 τις τελευταίες 10 μέρες έχει κάνει μια σημαντική ανωδική κίνηση ανάκαμψης κέρδη σήμερα 3% η ΔΕΗ με κέρδη 3,81% 4,09 θυμίζω 4,70 ευρώ έχουμε δώσει από αυτήν την εκπομπή το, την τιμή στόχο που έχει δώσει η Κόλμαν Sachs και από εκεί και πέρα βλέπουμε τις υπόλοιπε μετοχές την Motor Oil, Folly Folly Group, LP κτλ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας και στο σημείο αυτό πάμε στον σημερινό μας καλυσμένο και καλωσορίζουμε τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρόεδρε, ε, ήθελα να ξεκινήσουμε, μιας και έχουμε την τύχη σήμερα να σας έχουμε μαζί μας, από αυτό το οποίο έδωσε τον τόνο από την αρχή της μέρα σήμερα, δηλαδή τον δημοσίευμα του Financial Times, το οποίο α, δίνει τη βάση στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό πιέζει ώστε να α, μείνουν μόνοι τους οι, μας, οι ευρωπαίοι ετέρει μας όσον αφορά το α, χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη συνέχεια και α, να μην υπάρξει η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ήθελα από εσά, καταρχάς, α, να μου αξιολογήσετε αυτή την πρωτοβουλία του σε πολιτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα να μου μουσικιαγραφείστε τι βλέπετε σαν μια πιθανή εξέλιξη αλλά και επί της τελικά αυτός ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πόσο βοηθάει ή πόσο θα λέγα πιέζει ασφικτικά ορισμένες φορές με αναποτελεσματικότητα όπως και το ίδιο το Ταμείο έχει παραδεχτεί. Κύριε Μπουσμπουρέλη, το πρώτο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει να μιλήσει πάρα πολύ καθαρά αναφορικά με την παρουσία ή την μη παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και το λέω αυτό για τον λόγο ότι πάρα πολλές φορές ο λόγος της κυβέρνησης υπήρξε αμφίσιμος ή υπήρξε λόγος ο οποίος διατυπώθηκε με διαρροές. Επομένως η σαφήνεια είναι αναγκαία και είναι αναγκαία όχι για να ξέρει μόνο ο ελληνικός λαός τι θέλει η κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαίος προκειμένου να ακουστεί όσο δυνατά γίνεται η μία ή η άλλη θέση, κυρίως προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Ναι. Η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν στηρίζεται πια, ούτε έχει σχέση, ούτε συναρτάται με την οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Ελλάδας. Μάλιστα. Το δεύτερο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στη την δική, την δική του λογική των μεταρρυθμίσεων, Μάλιστα με μία αυστηρότητα η οποία ξεπερνάει και το αναγκαίο αλλά και το δυνατό. Και το τρίτο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι το μόνο που παρηγορητικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά χωρίς αποτέλεσμα διατυπώνει είναι η αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του χρέους. Μάλιστα. Σύμμαχος δηλαδή. Σε, σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση το του χρέους. Με το δεδομένο όμως ότι ήδη έχουμε μία μετατόπιση των Ευρωπαίων εταίρων μας, ναι. αναφορικά με την αναδιάρθρωση του χρέους, ναι. πρέπει, είναι η προσωπική μου άποψη, να ξεκαθαριστεί η υπόθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτός από τον παρηγορητικό λόγο ότι πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση, ναι. δεν συμμετέχει επί της ουσίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης της χώρας. Συμμετέχει, θα έλεγα, με αρνητικό κατά την εκτίμησή μου τρόπο, όταν διεκδικεί και επιτάσσει ναι. όσο θέλει και να επιβάλλει με τα ρυθμίσεις οι οποίες επαναλαμβάνω και δεν είναι σωστές και δεν τις αντέχει η ελληνική πραγματικότητα και υπερβαίνουν την αναγκαιότητα και τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας. Τώρα, βλέπουμε πρόεδρε εδώ μια κυβέρνηση η οποία παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Βεβαίως. Και ε, υλοποιεί, α, θα έλεγα, κατευθύνσει που δεν θα περίμενε κανεί πριν από λίγου μήνε ότι θα μπορούσε α, να α, υλοποιήσει. Αυτό όσον αφορά αντίβαρα, όπως το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο είδαμε ότι το έφερε, έκανε μια προσπάθεια να το φέρει, αλλά με α, την. Α, με την αντίδραση που είχε από τους εταίρους πιστωτές αναγκάστηκε να το πάρει πίσω. Είδαμε όμως ότι οι υπουργοί της, όπως ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, επιμένουν ότι υπάρχει παράλληλο πρόγραμμα, θα επανέλθει κτλ. Ε, δείχνουν ότι θα επιμείνει. Και εδώ θέλω από εσά την εξή ανάλυση. Μπορεί να συνδυάσει τελικά αυτή η κυβέρνηση και ένα πρόγραμμα τέτοιο που θα εξισορροπήσει αυτές τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή της Τρίτης Συμφωνίας, η εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου, ώστε να φέρει μια ισορροπία μεγαλύτερη στην κοινωνία, αλλά και να μπορέσει να ισορροπήσει και η ίδια πολιτικά, αφού είναι σαφές ότι βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, αντίθεση με τα όσα τουλάχιστον πρεσβεύει. Κοιτάξτε, το τρίτο μνημόνιο η τρίτη συμφωνία αναμφισβήτητα έχει σκληρά μέτρα ε, αρκετά σκληρά έτσι ώστε να είναι βάσιμη η εκτίμηση ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις θα είναι και σφοδρές και έντονες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα αλλά και την φορολογία των αγροτών. Είναι δυνατόν όμως να εφαρμοστεί ένα παράλληλο πρόγραμμα. Όχι για να εξισορροπήσει, επιτρέψτε μου την ναι. διατύπωση, αλλά για να περιορίσει, να αντιρωπήσει σε έναν βαθμό το δυσμενές αυτών των μέτρων. Ε, παράλληλο πρόγραμμα είναι, για παράδειγμα, η ανακούφιση των ανέργων. Ήδη αυτό το οποίο απεσύρθη από τη Βουλή, είχε ρυθμίσεις που αφορούν στους ανέργους αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και άλλα συναφή. Αυτά μπορεί και να τα επιδιώξει και να τα εφαρμόσει έτσι ώστε ο καταμερισμός των βαρών να γίνεται κατά τον δυνατότερο δίκαιο τρόπο. Αλλά όπως είχα τη δυνατότητα και άλλη φορά μαζί συζητώντας να υποστηρίξω το κατεξοχήν παράλληλο πρόγραμμα για το οποίο δεν θα συναντήσει αντιδράσεις είναι η εκκίνηση, η έναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. <coughs> και το λέω αυτό με την έννοια ότι πράγματι υπάρχει η δυνατότητα αυτή υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων των ΕΣΠΑ, η προώθηση των επενδύσεων που συναρτάται το ζήτημα των επενδύσεων με την ταχύτητα, αλλά και το ορθό περιεχόμενο των λεγόμενων αποκρατικοποιήσεων. Όσο καθυστερεί αυτή η υπόθεση, δεν υπάρχουν χρήματα. Και από την ώρα που δεν υπάρχουν χρήματα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον επιθυμητό βαθμό εκκίνηση τη αναπτυξιακή διαδικασία. Πάντως το ΕΣΠΑ ακόμα είναι πολύ χαμηλή απορροφητικότητα και δεν νομίζω Ακριβώς ότι. Ακριβώ γι' αυτό το είπα και οι στόχοι που είχαν τεθεί αμέσω μόλις ή η νέα κυβέρνηση ανέλαβε από το Σεπτέμβριο. Θα έλεγα ότι είναι, όπως ορθά είπατε, όχι μόνο χαμηλά, αλλά και επικίνδυνα καθυστερημένη η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών. Ήδη έχουμε απενταγμένα έργα. Ναι. Ε, αν με ρωτήσετε αν είναι μεγάλο το οικονομικό του μέγεθος ή μικρότερο, θα σας έλεγα ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο ναι. το οικονομικό μέγεθος των απενταγμένων έργων. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Μία χώρα η οποία ψάχνει να βρει επένδυση, να προχωρήσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να υπάρξει η αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματο τη ανεργία, δεν έχει περιθώριο ούτε ακόμη και για τα μικρά μεγέθη να καθυστερεί. Και εδώ υπάρχει μια ευθύνη από τη μεριά τη κυβέρνηση. Και να αναφερθώ και στο ζήτημα που αναφέρατε λίγο πριν, σε σχέση με την απόσυρση του νομοσχεδίου το οποίο αφορούσε, όπως έλεγε η κυβέρνηση, σε στοιχεία του παραλλήλου προγράμματος. Το έφερε χωρίς ουσιαστική επεξεργασία. Το γεγονός ότι δεν είχε περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους ή δεν είχε περάσει από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Όχι γιατί θα έπασκε το νομοθέτημα από τυπική απόψεω, Όχι. Ούτε άκυρο θα ήταν. Αλλά μαρτυρά και το εσπευσμένο και το αποσπασματικό και τούτο συνιστά ευθύνη της κυβέρνησης, διότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να δρά πολιτικά, δηλαδή να νομοθετεί με αποσπασματικότητες και με έναν ευκαιριακό τρόπο. Και βεβαίως και εγώ, 51 έχω... Που ήταν και εγώ έχω τις πληροφορίες μου ότι θα έρθει το συγκεκριμένο νομοθέτημα αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων. Αν λοιπόν έρθει αυτό το νομοθέτημα, και είναι κοστολογημένο, είναι πλήρες, έχει περάσει από το λογιστήριο. Δεν θα μπορούσαμε εκεί να αντικρούσουμε... Συγγνώμη Λεωρίδα, της... έχουμε ανακοινώσει από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε. Ωραία, πάμε πάμε. Να δούμε. Άρα τι θα το υπολογίσουμε να το Δεν καλό αυτούμε... το λέμε, το Αύριο παιδιά, όπως ξέρετε, θα υπογράψουμε το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας που είναι το επίσημο αποτέλεσμα και το έγγραφο. Αυτό είναι περίπου είναι περίπου στο 85. Δεν καθυστέρησε τόσο πολύ. Είναι στο 85. Δεν καθυστέρησε. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι και σε εθνικέ εκλογέ τα τελικά αποτελέσματα θα τα μετα μετά από δύο-τρει μέρε. Σκεφτείτε κάτι, κάτι όμω. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ και μια ευχαριστία σα παρακαλώ πάρα πολύ. Προ όλο τον κόσμο εκείνο τη Νέα Δημοκρατία εκτό από τι 400.000 που προσήλθαν να ευχαριστήσω και του εθελοντές οι οποίοι απετέλεσαν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Διότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ήταν όλοι εθελοντέ. Με τον ίδιο τρόπο θα πάμε και στι εκλογέ για τι 10 Ιανουαρίου, αλλά τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά. Διότι όπω ξέρετε, θα πάμε με βεβαιωμένε καταστάσει των ψηφισάντων αυτή την Κυριακή. Και το 100% πότε ευχαριστώ. θα το έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Πότε Ευχαριστώ πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, κατα... κατανόησή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> <laughs> ναι. Λοιπόν, ε, Λεωνίδα, Οπότε θα έπρεπε να κρατήσουμε, εκτιμώ, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, βέβαια, να αντικρούσουμε με το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο θα είναι κοστολογημένο. Γιατί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ουσιαστικά μα λέει να μειώσουμε τι κύριε συντάξει. Σε αυτή την περίπτωση όμω δεν πρέπει να έχουμε και ένα σύμμαχο, διότι ο κόσμο φάνηκε ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου την, την Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος γενικότερα δεν εμπιστεύεται και είναι, αν θέλετε, δυσαρεστημένο έντονα πολλές φορές και απελπισμένος από την παρουσία των δανειστών οργισμένος. και οργισμένος, έχετε απόλυτα δίκιο και τούτο ανεξάρτητα αν ο ελληνικός λαός ακούει διεθνές νομισματικό ταμείο ή ακούει ευρωπαίους εταίρους και για τους δύο τον ίδιο λόγο καταγγελτικό έχει ο ελληνικός λαός χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν κάνει και σκέψεις προς τα πίσω για να διαπιστώσει και ευθύνες και παραλήψεις και κακές πολιτικές οι οποίες έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Αλλά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είμαστε υποχρεωμένοι να αποτιμήσουμε εκείνα που λίγο πριν σας έλεγα. Mm -hmm. Και αν αναζητούμε συμμάχους, αυτή την ώρα επειδή αναφερθήκατε στο κοινωνικό ασφαλιστικό, οι συμμαχίες δεν θα αναζητηθούν, επί παραδείγματι για την διατήρηση των κυρίων συντάξεων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά μέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο και αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Γαλλίας όπως η συγκεκριμένη φιλική και θέση συμπαράστασης εκφράστηκε από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ολάντ. Επομένως, όταν έχει ένα διεθνές νομισματικό ταμείο να μην μετέχει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, να μην δίνει χρήματα με άλλα λόγια, να θέλει να επιβάλλει και να επιτάσει, να αξιώνει τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες, σας το επαναλάβω, ξεπερνάνε την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και δεν τις αντέχει και η ελληνική κοινωνία. Στη βάση συγκεκριμένων αριθμών δεν τις αντέχει. Και από την άλλη πλευρά, το μόνο που σου δίνει είναι ο λόγο παρηγορίας η αναδιάρθρωση του χρέους. Ε, αυτές τις συμμαχίες οφείλει να τις αναζητήσει στον ευρωπαϊκό χώρο με το δεδομένο ότι αυτή την ώρα η Ευρώπη ανακαθορίζεται είναι περισσότερες οι χώρες της μιας, δηλαδή όχι μόνο της Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες που διαπιστώνουν ότι η δημοσιονομική προσαρμογή, αυτός ο ασφικτικός κορσές, δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Αντιθέτως έχουμε και αναγνώριση και ομολογία των λαθών και της αποτυχίας του προγράμματος από τους ίδιους τους εταίρους. Εκεί κατά συνέπεια πρέπει να αναζητήσει η χώρα τον σταδιακό απεγκλωβισμό, τη σταδιακή απαγκίστρωση όπως χρόνια ολόκληρα υποστηρίζω από συγκεκριμένους όρους του μνημονίου. Και βεβαίως το, το κέριο σημείο είναι αυτό που έχει σχέση με την αναδιάρθρωση του χρέους. Αν με ρωτήσετε πότε εκτιμώ ότι μπορεί να αρχίσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, αυτό το βλέπω πολύ μετά από την αξιολόγηση που θα γίνει και πιθανολογώ πια, εδώ η πιθανολόγηση και όχι η εκτίμηση, ότι προς την Άνοιξη μπορεί να αρχίσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Ο, όλα όμως θα έχουμε δει, εκτός από κάποιο κράτος, κάποιο ηγέτη να σηκώσει κεφάλι. Κοιτάξτε. Δηλαδή... Ε, δηλώσει όπω πρόσφατη του Ματέο Ρέντσι. Ε, σω ε, να πω και για τη 17ωρη διαπραγμάτευση με τον Ολάντ που εκτιμώ ότι και εκεί υπήρχε συνεννόηση με τη Γερμανία. Δεν έχει σηκώσει κάποιο κεφάλι ε, στην ναι, γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Ναι, έχετε δίκιο. Θα σα έλεγα όμω ότι έχει αρχίσει να σηκώνεται το κεφάλι. Πρώτον, να μην υποτιμήσουμε τι δηλώσει του Ρέντσι, στι οποίε αναφερθήκατε ο οποίο είπε ότι η Γερμανία ωφελήθηκε από την κρίση. Ενώ εννοώ ότι είναι ένα βότσαλο στη λίμνη. Βεβαίω. Θα σα πω όμω ότι η ίδια η πραγματικότητα σηκώνει κεφάλι. Όταν και να αναφερθώ σε αυτή την πραγματικότητα. Και δεν είναι δική μου μόνο ανάλυση, είναι ανάλυση του κάθε αντικειμενικού. Για δείτε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου στη Γαλλία. Η φοβερή άνοδος του κόμματος του Εθνικού Μετώπου της Λεπέν θέλει η Γερμανία να δει πρόεδρο της Δημοκρατίας προερχόμενο από το κόμμα του Εθνικού Μετόπου, από τον Λεπενισμό. Και εάν τότε το θέλει, καλό πράττει. Αν δεν το θέλει όμως, κακός πράττει. Τα αποτελέσματα στην Ισπανία είναι τυχαία. Όταν μετά από πολλά χρόνια σπάει το μοντέλο, το στερεότυπο του δικοματισμού. Και αν παρακολουθήσει κανείς και αθρίσει τα ποσοστά των κομμάτων, θα διαπιστώσει ότι το άθροισμα των κομμάτων που αμφισβητούν την δημοσιονομική προσαρμογή, τον κορσέ της δημοσιονομικής προσαρμογής στη λιτότητα και την ύφεση, είναι πολύ μεγαλύτερο από τους άλλους οι οποίοι συμφωνούν ότι έτσι Λεύε, πρέπει δρε, να, να συνεχίσει η δοθήσεις, ιστορία. Πάμε να δούμε ναι. το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τα αποτελέσματα των ισπανικών εκλογών. Προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνηση που θα χτίσει πάνω στα επιτεύγματα που πέτυχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κόμμα του θα καταβάλει ο απερχόμενο πρωθυπουργό τη Ισπανία, Μαριάνο Ραχώη, όπω είπε ο ίδιο μιλώντα από τον μπαλκόνι των κεντρικών γραφείων του Λαϊκού Κόμματο στη Μαδρίτη. Ο κύριο Ραχώη αναγνώρισε ότι οι μέρε που θα ακολουθήσουν τι εκλογέ, όπου κανένα κόμμα δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία, δεν θα είναι εύκολε και θα χρειαστεί να γίνουν συμφωνίε. Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα λαμβάνει ποσοστό 28,71% edres Amigas y amigos, quiero dar las gracias de manera muy especial a los más de siete millones de españoles que nos han dado su confianza. Yo soy consciente, y todos los españoles lo somos, de que hemos vivido cuatro años difíciles, cuatro años complicados. Hemos tenido que tomar decisiones que no eran fáciles y que en ocasiones son las decisiones que no le gusta tomar a un gobernante. Pero yo a esos más de siete millones de españoles quiero decirles que mi Gobierno y yo como presidente del Gobierno he hecho lo que creía que era bueno. Για το ελληνικό εθνικό σχέδιο, το οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν καλό, έχει sido nuestra única guía a la hora de gobernar. Η Ισπανία ψήφισε αριστερά, δήλωσε ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πέδρο Σάντζεθ, μιλώντας στους υποστηρικτές του, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα λαμβάνει 22,02%, που του δίνει 90 έδρες. Είναι αλήθεια ότι η Ισπανία θέλει ησυχία. Είναι verdad que η Ισπανία θέλει han decidido con su voto que la primera fuerza política sea el Partido Popular. Y, personalmente, lo he hecho y también quiero hacerlo públicamente, felicito al Partido Popular y a Mariano Rajoy por ser primera fuerza política en España. Los españoles también han dicho algo claro con su resultado electoral y es και σε αύριο μια νέα τάπα πολιτική στην Ισπανία. Για τέλος του δικοματισμού και ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής στην Ισπανία έκανε λόγο ο αρχηγός των Ποντέμος, Πάμπλο Ιγκλέσιας, λέγοντας ότι πρόκειται για ιστορική ημέρα για την Ισπανία που ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή στη χώρα. Οι Ποντέμος κέρδισαν 69 έδρες στο Κοινοβούλιο και αναδείχθηκαν σε τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. So for the fact that in Spain the, the turn the two party system is ended and we are happy because we we are starting a new political era in our country. Our defence of the social justice and our fight against corruption are going to be the political lines of our group in the in the Spanish Congress. Spain is not going to be the same Anymore. Το Λαϊκό Κόμμα από κοινού με τους πιθανούς εταίρους του εξασφαλίζουν 163 έδρες, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα και η Ποντέμος συγκεντρώνουν 159. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η συνεργασία και άλλων κομμάτων για να σχηματιστεί κυβέρνηση, αφού χρειάζονται συνολικά 176 έδρες. Η συμμετοχή ξεπέρασε το 73%, αυξημένη κατά τέσσερις και πλέον ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2011. Έλα, θα ήθελα να πω καταρχήν, επειδή είδα και τον ε, κύριο Εγκλέσσα στον Ποδέμο, έδωσε ναι. μια συνέντευξη πριν από λίγο, είπε ότι δεν θα επιτρέψει ούτε ενεργητικά ούτε παθητικά μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματο, και ότι σε περίπτωση τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών είναι έτοιμο ε, ναι, ναι. για τι ε, κάλπε. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να, να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι ε, δεν έχασαν ε, οι ακροδεξιοί και, ε, και στι δεύτερε εκλογέ. Μπορεί να μην πήραν περιφέρεια αλλά κράτησαν τρομερά υψηλά τα ποσοστά τους. Μα δεν είπα το αντίθετο. Απλά, όχι, θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, διότι συμφωνώ πολύ τα μαζί σας, διότι όλοι το ρίχνουν στο προσφυγικό. Ενώ ο οικονομικός στραγγαλισμός είναι εδώ και μια δεκαετία, μια εξαετία μπορούμε να πούμε, και μην ξεχνάμε Σουηδία, Αυστρία, Νορβηγία. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί όλοι, όλοι, Έτρεξα να τα ρίξω στο προσφυγικό. Αυτό ήταν έχετε, ένα τεράστιο λάθο. Έχετε δίκιο. Η κυρία Λεπέν, η Λεπέν δεν είναι μόνη τη. Είναι μαζί με όλε τι δυνάμει οι οποίε είναι αναδυόμενε. Υπάρχουν αιστείε ακροδεξιά πάντω αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. <συρκή> ναι. Ε, Και όταν αναφέρθηκα στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, δεν το έκανα τυχαία, διότι εκεί καταμετράται η πραγματική δύναμη των κομμάτων. <συρκή> Έχετε όμως δίκιο όταν αναφέρεστε και στο ποσοστό που πήρε η Λεπέν στο δεύτερο γύρο, mm -hmm. με την αφανή, θα έλεγα, την σιωπηρή συμμαχία η οποία έγινε μεταξύ Σαρκοζή και Ολλάνδη για το δεύτερο γύρο, με τεράστια ευθύνη βέβαια του Σαρκοζή, ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό του κόμματό του, με την παραδοχή και τη βεβαιότητα ότι ανεξάρτητα από το ότι δεν εξασφάλισε εκπροσώπηση σε μία από τι γαλλικέ περιφέρειες η Λεπέν ο ιτημένος είναι ο Σαρκοζή. Με την έννοια ότι ο Ολάντ απέσυρε υποψηφίους προκειμένου να μην εκλεγεί εκπρόσωπος της Λεπέν και να εκλεγεί έστω εκπρόσωπος του Σαρκοζή. Έχετε δίκιο όταν το επισημαίνετε αυτό. Και δεν ήταν το προσφυγικό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Λεπέν, για παράδειγμα, επιδιώκει να περιορίσει τον λόγο της σε σχέση με το προσφυγικό ακόμη περισσότερο. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Λεπέν αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακόμη να αλλάξει και το όνομα του κόμματός της, τον τίτλο του κόμματός της, προ προκειμένου να το... απογαλακτιστεί από τις ακραίες θέσεις του πατέρα Λεπέν και να εμφανιστεί με ένα ένδυμα πιο ήπιο, πιο δημοκρατικό, το οποίο όμως θα εστιάζει. Χωρίς βέβαια να ξεχνάει και το μεταναστευτικό, αλλά λιγότερο Μάλιστα. θα το αναφέρει, χωρίς να ξεχνάει Μάλιστα. το μεγάλο Ρα. ζήτημα του δημοσιονομικού προβλήματο. όσον Ασφέρωση. αφορά την, ε, το αποτέλεσμα στην Ισπανία, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, η Ισπανία τι πολιτικό στίγμα θα δώσει, διότι έχουμε τις χώρες του Νότου αυτή τη στιγμή, την Ελλάδα να έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αριστερά το κέντρο βάρους, την Πορτογαλία να έχει συγκροτηθεί μια συμμαχία η οποία επίση είναι προ τα αριστερά. Τώρα, και με τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματο Πορτογαλία. Βεβαίω. Ιταλία. Τώρα, η Ισπανία που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, μια πολύ μεγάλη οικονομία, μια πολύ μεγάλη αγορά. Πώ εκτιμάτε ότι με τι οροπίε που έχουν διαμορφωθεί μπορεί να συγκροτηθεί τώρα η κυβερνητική συμμαχία, Δεν και πώ θα βλέπω, επηρεάσει αυτό στη συνέχεια. Δεν την δε βλέπω εύκολη την συγκρότηση μια κυβερνητική συμμαχία και με τα δεδομένα των εκλογικών ποσοστών. Το Ισπανικό Σύνταγμα, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, ναι. δεν προβλέπει, αν θέλετε, και χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να εμφανιστεί κυβέρνηση και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Έτσι, δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Ισπανία να προσφύγει σε επαναληπτικές εκλογές Μάλιστα. με το δεδομένο των εκλογικών αποτελεσμάτων που δεν δίδουν κυβέρνηση του ναι. ενός ή του άλλου πολιτικού στίγματος. Υπάρχει περίπτωση να γίνει μια κυβέρνηση η οποία να είναι κέντρο αριστερή με σοσιαλιστές, ποντέμους και το τέταρτο κόμμα. Ε, το τέταρτο κόμμα έχει προσδιοριστεί ως κέντρο δεξιά. Ναι. Κατά συνέπεια, εάν υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία και με το τέταρτο κόμμα, το κόμμα των πολιτών όπως λέγεται, είναι δυνατόν τότε να υπάρξει ένας κυβερνητικός σχηματισμός ο οποίος θα έχει το πρόσημο προς την αμφισβήτηση, την άρνηση των όσων δημοσιονομικά επιτάσσονται και σε αυτή τη χώρα, στην Ισπανία. Πάντως, το θεωρώ ήταν δύσκολο. Πάντως ήταν ότι ο, ο... ο... Θεωρώ... Ραχώη ο... κράτησε ένα προβάδισμα παρά το γεγονός ότι εφάρμοσε μια πολιτική η οποία ήταν αρκετά σκληρή, τουλάχιστον Λεωνίδα Όσων Αφορά και τα κόκκινα δάνεια εκεί και τα σπίτια τα οποία βρήκαν ε, σε πληστηριασμό. Μόνο που δεν πρέπει να το συγχαίρω με, με το ελληνικό ζήτημα, ήταν μια κρίση από real estate που ξεκίνησε. Έχασε κόσμο τα σπίτια του. Έβγαλε όμω από το μνημόνιο. Έπαιξε ρόλο η επικοινωνία Και αυτό. μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία είναι η τέταρτη χώρα ναι. από άποψη οικονομία μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μεγάλη, μεγάλη οικονομία. Νοτιοευρωπαϊκό. Ε, θεωρώ ότι δεν θα συγκροτηθεί μέτωπο με την έννοια ότι θα υπάρχει ένας οργανωτικός δεσμός, μια αλληλοεπίδραση. Το μόνο που βλέπω είναι ότι αθριζόμενες οι πολιτικές συμπεριφορές κάποιων κυβερνήσεων του Νότου θα αμφισβητούν την γερμανική οικονομική πολιτική. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και εκεί έμεσα και με μικρή σαφήνεια, όχι πολύ μεγάλη, επί του παρόντος, και θα πω γιατί όχι με μεγάλη σαφήνεια, είναι δυνατόν στα επιμέρους ζητήματα να, να συμπαρατάσσετε και η Γαλλία και η Ιταλία. Και λέω γιατί με μικρότερη σαφήνεια από την επιθυμητή σαφήνεια. Διότι αν δει κανεί το δημόσιο χρέο τη Ιταλία ή και τη Γαλλία, είναι τεράστια τα μεγέθη. Ναι. Κατά Σε συνέπεια, απόλυτα. και αυτέ οι δύο χώρε έχουν αυτή την ώρα, αισθάνονται να έχουν την ανάγκη να προσαρμόζονται άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο με την γερμανική πολιτική. Αυτό όμως που κάνουν είναι λάθος. Ναι. Διότι μεσοπρόθεσμα ή και λίγο μακρύτερα αυτή η προσαρμογή με τις γερμανικές αποφάσεις και επιταγές νομίζω ότι απειλούν με διχασμό την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και αν δεν πάμε σε μία φυγόκεντρη διαδικασία των πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης, των χωρών εννοώ, είναι δυνατόν να έχουμε έναν επί της ουσίας διχασμό σε χώρες του Βορρά και σε χώρες του Νότου. Δηλαδή οι χώρες που συμπαρατάσσονται συμμαχικά ναι. με την Γερμανία και οι χώρες οι οποίες με τον ένα ή άλλο τρόπο αμφισβητούν ναι. την Γερμανική Ευρώπη. αυτό θα είναι Εσείς... κακό όμως ο φτωχός και ο πλούσιος. Ακριβώ Είστε... Ακριβώς αυτό σας Γιατί ο φτωχός δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Μα σας είπα ότι είναι αρνητικό. Ναι, αυτό ναι, ναι, και ναι, ναι, απλά το... Το, το Πρόεδρε, και... Ναι. Και υποστηρίζω ότι ένα συνασπισμό των χωρών του Νότου εναντίον των χωρών του Βορρά ε, θα έχει ως κακό αποτέλεσμα και τον πολιτιμαχισμό επί της ουσίας και τούτο ανεξάρτητα από το εάν θα διαλυθεί ή δεν θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα διαλυθεί. Ναι. Αλλά θα είναι, θα είναι ε, ε, εσείς πάντως, είστε ο προτεργάτης της προσπάθειας η αριστερά να παίξει ρόλο κυβερνησιμότητα. Και πήρα τη θαραλέη αποφάσει το 2012, όπου τα πράγματα δεν είχαν οριμάσει όπω έχουν οριμάσει τώρα. Ήταν σε μια, θα έλεγα, πολύ πιο πρωτογενή κατάσταση. Και τον Brexit στο τραπέζι. Οι πολιτικέ εξελίξει και τον Brexit στο τραπέζι. Τότε στηρίξατε μια κυβερνητική συμμαχία η οποία τουλάχιστον έβαλε ένα λίθο για να μείνει η χώρα μέσα στην Ευρωζώνη με τι όποιε αδυναμίε. Με, τις όποιες, με την όποια οικονομική διαχείριση έκανε, μπορούσε να κάνει, τις όποιες βέβαια πολιτικές επιτόσει υπήρχαν. Θέλω λοιπόν να αποσάζεις μια εκτίμηση όσον αφορά αυτό. Το γεγονό δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξουν αριστερά σχήματα τα οποία θα κυβερνήσουν χώρε μέσα στην Ευρωζώνη, μια Ευρωζώνη η οποία έχει μέσα στην καθημερινότητά τη τι αγορέ, τα ομόλογα, τι τράπεζε, τι χρηματοδοτήσει, τη ρευστότητα στην αγορά, που βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ανεξαρτήτω πολιτικών εξελίξεων που μπορεί να υπάρξουν. Μπορούν λοιπόν να υπάρξουν αριστερέ κυβερνήσει οι οποίε θα υλοποιήσουν πολιτικέ βιώσιμε και οι οποίε τελικώ να α, μπορέσουν και να οδηγήσουν σε κάποια αποτελέσματα αλλά και να εκπληρώσουν αυτά τα οποία ένα μεγάλο μέρος ευρωπαϊκής κοινωνίας θέλει. Ναι, μπορούν να υπάρξουν κύριε Βουτσμούρελη και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αρνηθούν οι όποιε κυβερνήσεις της αριστεράς μέσα στην Ευρώπη παρακολουθώντας ναι. το δικό σας σχήμα ναι. αυτό που έθεσε η επισήμανση όσο και το ερώτημά σας ναι. χωρίς να αρνούνται μια πραγματικότητα και ποια είναι η πραγματικότητα πραγματικότητα είναι η διασύνδεση του τραπεζικού συστήματος, η διασύνδεση συνολικότερα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι εξαρτημένες χώρες από μια συγκεκριμένη οικονομική πραγματικότητα κρίσης. Μάλιστα. Μπορούν όμως αυτές οι αριστερές κυβερνήσεις και σταδιακά να απεγκλωβίζονται από αυτό το καθεστώς, το οικονομικό καθεστώς και να επιλέγουν την κοινωνική πολιτική και βεβαίως πάντοτε για να μπορέσουν να κάνουν τα δύο προηγούμενα θα πρέπει να έχουν ως στόχο συγκεκριμένο περιεχόμενο ανάπτυξης. Και να εξηγήσω το περιεχόμενο της ανάπτυξης. Και το παράδειγμα νομίζω ότι διευκολύνει την κατανόηση του πολιτικού μου ισχυρισμού. Στην Ελλάδα υπήρξε ανάπτυξη. Και στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή και στην κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. Μάλιστα. Θυμηθείτε οι ψηλότατοι δείκτες. 4,9. Τι έγινε το αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης. Ποιος καρπόθηκε το προϊόν αυτής της ανάπτυξης. Διαχύθηκε το προϊόν της ανάπτυξης, δηλαδή τα χρήματα που προέγυψαν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι ώστε αφενός με να ανακουφίσουν τον ελληνικό λαό αφετέρου. Να διαμορφώσουν ερίσματα για να μην βρεθεί η χώρα στην κατάσταση που σήμερα βρίσκεται, ως βέβαια το αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά το πρώτο αεράκι που φύσηξε από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, ποιον χτύπησε πρώτον, την Ελλάδα. Γιατί ήταν μια οικονομία η οποία στήθηκε πάνω σε πύληνα πόδια. Και αυτό έχει σχέση με το ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο περιεχόμενο, θα έλεγα με ό,τι αυτό προσδιορίζει ο όρο δημοκρατικό περιεχόμενο της ανάπτυξης. Ανάπτυξη για ποιου, από ποιου και με ποιο στόχο. Και μπροστά σε αυτό το ερώτημα ναι. Βρίσκεται και η παρούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιου θέλει να κάνει την ανάπτυξη, πώ θα την κάνει την ανάπτυξη και με ποιο περιεχόμενο θα την κάνει την ανάπτυξη. Αν Ήθελα δι... να σα ρωτήσω, αλλά με προλάβατε. Ναι. Γι' αυτό, αν θέλετε, δώστε λίγο, ε, αναπτύξτε λίγο αυτή την εκτίμηση διότι που κάνετε η... για τη σημερινή κυβέρνηση. Γιατί εάν... σίγουρα εάν... θα σα ρωτήσω. Εάν... Εάν... εάν πληθούν στις. τα συγκεκριμένα πάνω, <χε> ολιγοπόλια, τα γνωστά και μη εξαιρεταία για να προωθήσουν αναπτυξιακή διαδικασία, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα πάρει μέρος η ελληνική επιχειρηματική, η καθαρή επιχειρηματική αγορά στην ανάπτυξη ή δεν θα πάρει μέρος. Θα υπάρξει πάλι η λογική των ημετέρων ή δεν θα υπάρξει αυτή η λογική των ημετέρων. Γι' αυτό σας μίλησα και για τον χαρακτήρα και για το περιεχόμενο της ανάπτυξης. Και βεβαίως, μια και η αναφορά έγινε λίγο πριν και στους αγρότες, το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Ο πρωτογενή τομέα είναι, είναι ναι. αυτός ο Είναι αυτό ο οποίο μπορεί άμεσα να δώσει αποτελέσματα, διότι όποια άλλη ανάπτυξη ε, οδηγεί σε αποτελέσματα που πρέπει να τα αναμείνει κανεί και ένα χρόνο και δύο χρόνια για να τα δει χειροπιαστά αυτά τα αποτελέσματα. Ο πρωτογενή τομέα μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα, και ακόμη σε μερικέ περιπτώσει και μέσα σε ένα έτο. Μάλιστα. Γι' αυτό και πρέπει να επικεντρωθεί το πολιτικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης ναι. στο να δρομολογήσει διαδικασίες για την εκκίνηση της ανάπτυξης του πρωτογενού τομέα, χωρίς να υποτιμώνται όλα τα άλλα. Οι σχέσεις σας με τον Πρωθυπουργό πώς είναι, Πρόεδρε? σχέσεις μου δεν είναι ούτε αντίπαλες ούτε έχουν κάποιο άλλο... Στοιχείο συνεργασία. Είχα επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Μην περιπέσω τώρα κι εγώ σε κατάσταση σαν εκείνη που ο κύριο Καραμαλή αναγκάστηκε να δώσει εξηγήσει. Ναι. Αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του. Μάλιστα, Να αφήσετε διαρροέ κι εσεί. Δεν ξέρετε. Πάντως... Ε, 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 μια, να το σχολιάσω λίγο. Οι λεγόμενε διαρροέ πέραν του γεγονότο ότι αποτελούν ελληνική πρωτοτυπία του πολιτικού συστήματο και παραπληροφορούν και αποπροσανατολίζουν διότι η πολιτική. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει, μαζί με, και με κάποια άλλα βέβαια, τη διαφάνεια. Και η διαφάνεια είναι εκ των όνου Χρόνια διδάσκομαι ότι η πολιτική η οποία γίνεται πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού δεν μένει για πολύ πίσω από τις πλάτες, κάποια στιγμή έρχεται μπροστά. Γι' αυτό μακριά από μένα τι θεωρείτε, οι διαρροές. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή σαν κομβικά σημεία τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μα ήδη σα ανέφερα το ζήτημα τη ανάπτυξη. Επιγραμματικό θα είναι. Ανάπτυξη όμω δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Θα χρειαστούμε Τουλάχιστον ένα χρόνο για να δούμε και λιγότερο, μια ανάπτυξη, ε, αν υπάρξει... να την καταλάβει και ο κόσμος ε, αν υπάρξει... και η κοινωνία. Εάν ε, υπάρξει επιτάχυνση στο ζήτημα των δημοσίων επενδύσεων, αναφέρομαι δηλαδή και στο ΕΣΠΑ, ναι. είναι δυνατόν άμεσα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Όταν λέω άμεσα, δεν εννοώ αύριο το πρωί, ναι. αλλά αν δρομολογηθεί αυτό το πρόγραμμα, αμέσως αμέσως, ναι. θα έχουμε ε, απορρόφηση ενός σημαντικού αριθμού, όχι πάρα πολύ μεγάλου, αλλά σημαντικού για την κατάσταση που βρισκόμαστε, πολιτών, ναι. που θα μεταφερθούν από το χώρο της ανεργίας στο χώρο της απασχόλησης. Ναι. Και πάλι το παράδειγμα διευκολύνει. Εάν εξελιχθούν γρήγορα και σύντομα, με νόμιμες διαδικασίες πάντοτε, τα ζητήματα και η ολοκλήρωση των έργων των αυτοκινητοδρόμων. Μάλιστα. Υπολογίζω στη βάση όχι μιας γενικής εκτίμησης, αλλά στη βάση συγκεκριμένων αριθμών, ότι ναι. 30 με 35 χιλιάδε πολίτε θα βρουν δουλειά. Μάλιστα. Και πέραν αυτού θα υπάρξει, αν θέλετε, και μία κίνηση στι λεγόμενε ε, μικρέ κλίμακε οικονομία γύρω από τα περιφερειακά ναι. αυτά έργα, τα τόσο σημαντικά. Ναι. Και επίση δεν θέλω να υποτιμήσω ναι. το οποίο είναι ένα μείζον ζήτημα. Ναι. Το οποίο, αν θέλετε, παρακολουθεί την πορεία του τόπου και στην εξέλιξή του ναι. το προσφυγικό. Ναι. Το προσφυγικό και πώς η χώρα εντάσσεται ναι. σε αυτή τη διαδικασία του μεγάλου ζητήματος που λέγεται προσφυγικό ναι. ε, Πράγματι η χώρα είχε απειληθεί ότι θα βγει και από τη συνθήκη ναι. ε, Σέγγεν στοιχειότητα... Και φαίνεται ότι ήταν κάτι το οποίο μας απειλούσε πριν ναι, από κάποιους Σε πάρα ευρωπαϊκούς κύκλους είχε συζητηθεί έντονα. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι να πάλι η υπόθεση της Ευρώπης, ποια Ευρώπη και πώς τη θέλουμε. Σε τι έσφαλε η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, των 11 εκατομμυρίων πολιτών εκλήθη να αντιμετωπίσει μια συγκλονιστική ροή προσφύγων και μεταναστών. Και βλέπω εδώ, διαβάζω, 8.000 άτομα επιβιβάστηκαν χθες και σήμερα από τις Τούρκες ακτές αχ στη Λέσβο. Ναι. Χθες και σήμερα. Και η Τουρκία Πω για άλλη μια φορά χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να κάνει εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Η Τουρκία έχει πάρει 30 και πλέον δισεκατομμύρια. Θα σα έλεγα κάτω από άλλη οπτική, δικαίω με την έννοια ότι έχει πάρα πολλού πρόσφυγε εκεί, ναι. οι οποίοι περιμένουν με τον Α ή Β τρόπο να φύγουν από την Τουρκία. Οι ναι. περισσότεροι έχουν προ και κατεύθυνση την Ελλάδα. Αλλά χρησιμοποιεί το ζήτημα και εδώ είναι και η ευθύνη των Ευρωπαίων. Ναι. Η Τουρκία επιχειρεί μέσα από το προσφυγικό να ανοίξει επί τη ουσία τι ενταξιακέ διαδικασίε. Δηλαδή και για το να... έχει πετύχει σε, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Και η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή την ώρα μιλάει για την ανάγκη μιας δημιουργία μια δύναμη ακτοφυλακή. Καμία αντίρρηση. Υπό την προπόθεση ότι θα καταλάβει η Ευρώπη ότι οφείλει να έχει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα. Και δεν την έχει και η ακτοφυλακή αυτή με ποιες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, η ακτοφυλακή, εάν ήθελε δημιουργηθεί σε αντικατάσταση ή υποκατάσταση της Frontex, θα υπόκειται στον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης. Ή θα έχει την δυνατότητα να προσκαλεί δυνάμεις και αν από την Τουρκία με τρόπο που δυνάμει, είναι δυνατόν να αμφισβητήσει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και μείωση εθνικών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο από αυτού, αλλά νομίζω ότι με σεφήνει. Εάν έρθουν οι χίλιοι τη Frontex <κυρίζει> που έχει καταγραφεί και φαίνεται ότι θα υπάρχει δύναμη ευρωπαϊκή πια, η οποία α, θα α, δρά α, στα ελληνικά σύνορα, αυτό πώ θα μα επηρεάσει σε επίπεδο πολιτικό, δεν θα, Η Frontex δεν θα μα επηρεάσει υπό την προϋπόθεση ότι η Frontex ναι. θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη αποστολή και κατεύθυνση. Δηλαδή τι θα κάνει η Frontex. Θα πνίγει τους ανθρώπους που θα έρχονται από εκεί για να μην μπουν στα ελληνικά σύνορα μέσα, είτε είναι θαλάσσια είτε είναι χερσαία. Θα αποτρέπει πόσο να αποτρέψει. Όταν ο άλλος θαλασσοπνιγμένο, σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία, με το διεθνές δίκαιο, έχει υποχρέωση την ώρα που τον βλέπεις μέσα, αν είναι στα χωρικά σου είδετα, να τον ανασύρεις και να τον σώζεις. Και ορθώς και ορθότατα. Ναι. Η όποια αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος δεν μπορεί να γίνει ούτε με πνιγμούς, ούτε με θυσίες ανθρώπων μικρών, μεσαίων και μικροτέρων ηλικιών. Και δεν δικαιούται η Ευρώπη να δακρύζει όταν συναντιέται με εικόνες ε, μωρών ναι. να πνίγονται μέσα στη Μεσόγειο και να μην κάνει τίποτα. Άρα τίποτε. εκτιμάτε ότι πάμε σε μια αποτελεσματική λύση για την χώρα μας τουλάχιστον όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού με όλα όσα έχουμε συμφωνήσει και όλα όσα φαίνεται ότι θα γίνουν. Θα πάμε σε καλύτερη λύση από αυτή στην οποία σήμερα, σε αυτή την κατάσταση στην οποία Έχει. βρισκόμαστε. Μάλιστα. Διότι η Ελλάδα ευνητιάστηκε. Βρέθηκε μπροστά σε ένα φαινόμενο που το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όταν έρχονται δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι πολίτες, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι μετανάστες και κρύβονται κάτω από το όνομα πρόσφυγες. Τι να άλλο να έκανε η Ελλάδα. Λεωνίδα, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, okay. γιατί πρέπει να πάμε και πολύ γρήγορα θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, και πάλι μαζί με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που αφορούν το 85% για την χθεσινή εκλογή στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, 39,51%, κάτω από 40% τελικά ο κ. Ευάγγελος Μεριμαράκης, κοντά στο 30%, 28,27%, η διαφορά είναι 11,2% ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο πέρασε στο δεύτερο γύρο. Στο 21,15% τελικά ο Απόστολο Τζικώστα. Και στο 11,07% ο Άδωνο Γεωργιάδη, ο οποίο δήλωσε ότι θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο τον Κυριάκο. Λοιπόν, κύριε Κουβέλη, αυτά είναι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε από εσά μία εκτίμηση, με βάση βέβαια ότι η αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται ότι βγαίνει από αυτή την αφασία στην οποία βρέθηκε και ενδεχομένω να ασκήσει πολύ σύντομα ένα θεσμικό ρόλο ο οποίο μέσα σε μια δημοκρατία είναι απαραίτητο. Ναι, Πρώτον να καταγράψω ως πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 400.000 άνθρωποι προσήλθαν στις κάλπες της Νέας Δημοκρατίας να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το υποτιμώ σε καμία περίπτωση. Το δεύτερο ζήτημα και ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τον δεύτερο γύρο, υπάρχει πάντα το ζήτημα ποια θα είναι η καινούργια πολιτική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια. Θα μπορέσει ή δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας που σήμερα έχει. Πώς θα Για... την προσδιορίζετε αυτή. Κοιτάξτε, ε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και δουλειά να την προσδιορίσω. Τους ξέρετε καλά, όμως έχετε ναι. συνεργαστεί μαζί τους ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο. Ναι. Και αναφέρεστε στο 2012, αρχές του 2013. Είμαστε. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι οφείλει να έχει μια σαφή τοποθέτηση και αναφορικά με τα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Εάν καταφέρει, θα είναι σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία να προσδιοριστεί όντως ως κεντροδεξιά δύναμη χωρίς ουρές, συντηρητισμού, ακροδεξιά και όλα Θα τα παίξει συνεχή. ρόλο ποιο από του δύο θα είναι τελικά ο πρόεδρο, αν θα είναι ο κύριο Μημαράκη ή ο κύριο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, κάθε φορά ο πρώτο στη τάξη, ο εκάστοτε πρόεδρο του οποιοδήποτε κόμματο, δίνει αν θέλετε μία νότα, δίνει ένα στίγμα. Αλλά το ερώτημά σα με οδηγεί στο να καταγράψω ένα άλλο ερώτημα. Είναι δυνατόν να εκλέγεται πρόεδρος ενός κόμματος χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα συνέδριο το οποίο θα συζητήσει πολιτικά, ιδεολογικά και στη βάση αυτών των αποφάσεων του συνεδρίου να εκλέγεται ο πρόεδρος ενός κόμματος. Εδώ πιστεύω ότι έχει ακολουθηθεί ένα ε, ετεροχρονισμένο πρόγραμμα ναι. διότι ετεροχρονισμένα θα κληθεί το συνέδριο, το προγραμματικό της Νέας Δημοκρατίας ενώ κατά τη γνώμη μου... Η εκλογή του όποιου πρόεδρου, του όποιου κόμματος mm. θα πρέπει να ήταν συνάρτηση των αποφάσεων ενός συνεδρίου που θα αντιμετώπιζε τα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα άρα τα ζητήματα της πολιτικο-ιδεολογικής ταυτότητας ενός Μπορεί κόμματος. Μπορεί να γίνει... Κάτι που στην... δεν έγινε και σε εσά. Έχετε λάθος. Συνεδρίο. Έγινε. Και γίνει. Μπορεί να γίνει στην ε, ε, απομένουσα δεύτερη φάση... Ό, όχι, τώρα. Μόνο ένα. Όχι μόνο ένα. Εγώ έξελεγεν πρόεδρο τη Δημοκρατική Αριστερά δύο φορέ. Και στι δύο, μέσα σε συνέδριο που συζήτησε mm -hmm. θέσει, προγράμματα, ιδεολογικό στίγμα. Μάλιστα. Τώρα, να επανέλθουμε στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να γίνει στη δεύτερη εναπομένουσα φάση του τελικού γύρου μια πολιτική κουβέντα η οποία ενδεχομένω δεν έγινε στον πρώτο γύρο, ενδεχομένω. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό κάτι, την άποψή σα. Κοιτάξτε, και να γίνει θα ναι. είναι μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλο πράγμα, κύριε Μπουσουρέλη, να μιλήσει ένα κόμμα και μάλιστα με μεγάλο αριθμό συνέδρων, διότι πρόκειται για ανεξάρτητα από την εκλογική ήττα που είχε η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μεγάλο κόμμα, ναι. για η αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως. Και κράτησε και ποσοστά υψηλά, ασχετικά. Ναι. Είναι τελείω διαφορετικό ζήτημα να συζητάει ένα συνέδριο προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση που θα είναι, αν θέλετε, η συνισταμένη των απόψεων και των θέσεων του σώματος του συνεδρίου και τελείως διαφορετικό ζήτημα να συζητάνε δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι, αν θέλετε, θα δεσμεύουν μόνο την προσωπική τους πολιτική άποψη. Μάλιστα. Πρόεδρε, υπάρχει μια έφραστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την κυβέρνηση. Αυτή η δική σα εκτίμηση είναι πόσο μακριά μπορεί να πάει, από τι θα εξαρτηθεί και αν θα χρειαστεί να υπάρξει διεύρυνση. Κοιτάξτε, την διεύρυνση δεν την βλέπω και δεν την βλέπω επί του παρόντος. Η κυβερνητική πλειοψηφία των 153 βουλευτών παρέχει βιωσιμότητα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Με το δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές, άνδρες και γυναίκες, που συγκροτούν την κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι βουλευτές αφού έχουν αποδεχθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και, μια συγκε... και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διακυβέρνησης του τόπου. Μάλιστα. Βεβαίω έρχονται μέτρα τα οποία ενδεχομένω να ταλαιπωρήσουν την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι ο βίο τη κυβέρνηση δεν θα είναι βραχή. Αντίθετα, θα εξασφαλίσει η βιωσιμότητα. Η οποία βιωσιμότητα συν άλλη συναρτάται και από την αποτελεσματικότητα του έργου τη. Έχετε αποτελεσμα... σαφέστατο αυτό που λέτε. Βεβαίως, μια αποτελεσματικότητα Μαι. η οποία δεν κρίνεται μόνο στο εάν θα ψηφιστούν τα επιβαλόμενα από το Τρίτο Μνημόνιο, από την Τρίτη Συμφωνία Μέτρα, αλλά και από την ύπαρξη του παραλλήλου προγράμματος και από μια πολιτική η οποία θα δίνει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης και από μια πολιτική η οποία θα αντιρροπεί τα δύσκολα μέτρα, τα εξαιρετικά βαριά μέτρα, με την αναπτυξιακή διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ζητούμενο. Τέτοια εποχή πέρυσι πάντως ήσασταν στο επίκεντρο του πολιτικού ρεπορτάζ σαν το όνομα εκείνο το οποίο θα ήταν ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας. Και ήθελα από αυτού πρώτον να α, μου πείτε εάν σας έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες τις απορρίψατε και γιατί και αν έχετε μετανιώσει για το γεγονός ότι δεν γίνατε τελικά πρόεδρος Δημοκρατίας. Όχι, δεν έχω μετανιώσει καθόλου και όσο και αν ο λόγος μπορεί να θεωρηθεί μακριά από μένα αυτάρεσκος, πρέπει να σας πω ότι ουδέποτε προέταξα το προσωπικό στοιχείο έναντι του συλλογικού. Απαντάω όμως ευθέως στο ερώτημά σας, κύριε Μπουσμπουρέλη. Ευθέως δεν μου έγινε ποτέ πρόταση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι συνεζητήτω η πώ σα όμως όμω και είχατε εκδηλώσει Τέψτε, μια αρνητική βεβαίως, προδιάθεση. Βεβαίω, βεβαίω. Γιατί και αυτό έχει. Αλλά εκείνο το οποίο ήθελα να προσθέσω είναι ότι όταν είχαμε το τρίτο συνέδριο, με 1200 συνέδρου αντιπροσώπου από ολόκληρη την Ελλάδα, yeah. τότε η δημοκρατική αριστερά ήταν στα καλά τη ακόμη. Εισηγήθηκαν στο συνέδριο ότι δεν πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσει για πρόεδρο τη δημοκρατία ο αριθμό των βουλευτών τη Δημοκρατική Αριστερά ήταν το κρίσιμο μέγεθο. Εάν προσετίθεται ο αριθμό των βουλευτών τη Δημοκρατική Αριστερά στην πλειοψηφία των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ του Ποταμίου, θα εξελέγεται ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και το έκανα. Και μια τελείω διαφορετική πραγματικότητα για τη συνέχεια. Και το έκανα. Έκανα αυτή την πρόταση στο συνέδριο και την αποδέχτηκε το συνέδριό μα σχεδόν εν ομοφωνία, επειδή επιλέξαμε ότι ο τόπος έπρεπε να αλλάξει σελίδα. Ότι η χώρα έπρεπε να πάει σε εκλογές. Το κάναμε από θέση πολιτικής ευθύνης και προφανέστατα δεν προέταξα την ατομική μου ε, λύση. Την, την περίπτωση του ατόμου μου. Και το έκανα με τεπιγνώσεως. Και δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Ήταν. Είχε ακούσει όμω πολύ βαριέ κουβέντε ο πρόεδρο όταν ναι, είχε πει για μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, κοιτάξτε. Και να σα πω και κάτι άλλο, επειδή εγώ μπερδεύτηκα. Συνέδριο δεν πέρασε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ που είχε αποφασιστεί. Πληρος. Εγώ έκανα λάθο πριν για το. Ναι, ναι. Πρόεδρο, ναι. Ε, πρέπει να σα πω ότι είχαμε απευθύνει μια πρόταση με επιστολή γραπτή προ όλα τα κόμματα εκτό από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να κάνουμε μια συζήτηση προγραμματικού χαρακτήρα και αν συμφωνούσαμε και μία προγραμματική συμφωνία. Ε, δεν κατέστη δυνατή αυτή η συνεργασία στο επίπεδο του προγράμματος, όχι της σύμπραξης, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με το Ποτάμι. Ανταποκρίθηκε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Και άρχισε η κουβέντα γύρω από, τον, από το πρόγραμμα, από την προγραμματική συμφωνία. Υπήρξαν 14 σημεία τα οποία είχαν τεθεί στο τραπέζι. Και από τα 14 είχαμε συμφωνήσει στα 12. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα δύο για τα οποία υπήρχε σε εξέλιξη η συζήτηση δεν ήταν και τόσο ουσιώδη. Μάλιστα. Ξαφνικά όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ε, βγήκε και είπε ότι ένα είναι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Έτσι σταμάτησε η συζήτηση αυτή για το πρόγραμμα, για την προγραμματική συμφωνία, η οποία οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και σαφής. Εάν επέρχεται η συμφωνία η προγραμματική, ενδεχομένως, προσέξτε την διατύπωση, ενδεχομένως, όχι σίγουρα, να υπήρχε και κάποια εκλογική συνεργασία. Αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε τότε και είπε ένα είναι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και όποιος θέλει προσχωρήσει αυτό, δεν ήταν δυνατόν εμείς να το αποδεχθούμε διότι διαφωνούσαμε επί τη ουσία με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όχι γιατί δεν ήταν καλό όχι γιατί δεν ικανοποιούσε το περιδικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών, ναι. αλλά προέβλεπε 11 δισεκατομμύρια που έπρεπε να βρεθούν ναι. για Ή να υλοποιηθούν. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορούσε δεν να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα. και εκ των υστέρων αυτό αποδείχτηκε. Επειδή σας άκουσα αληθιά και έτσι ευγενικά καθησυχαστικό, όσον αφορά τους 153 βουλευτές που σας ρώτησε ο Παναγιώτης και είπατε ότι ε, θα ταλαιπωρήσει την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν, θα είπα, δεν, δεν είπα τέτοιο πράγμα. ότι θα ταλαιπωρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά θα περάσουν αυτά τα Ακλήγως. μέτρα με το παράλληλο πρόγραμμα και την ανάπτυξη που για μένα είναι απαγορευτική λέξη. Αυτή τη στιγμή μα ζητούν άλλα τρία δισεκατομμύρια σε πρόγραμμα και αυτά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα ταλαιπωρήσει την κοινοβουλευτική ομάδα ή θα χρειαστεί και κάποια συνεννόηση. Και εγώ δεν λέω συνεννόηση με τον κύριο Λεβέντη ή με όποιο άλλο κόμμα. Χρειάζεται κάποιο επιτέλου εθνικό <κυκλή> μέτωπο έτσι ώστε να. Βρεθεί μια άκρη σε όλα αυτά τα μέτρα που μα ζητούν και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, πρώτα, πρώτα να σα πω ότι η εκτίμησή μου για την αντοχή των 153 βουλευτών και για τον ενδεχόμενο ταλανισμό των 153 δεν γίνεται ούτε αγενό ούτε ευγενό. Mm. Γίνεται ακριβώ επειδή έτσι αποτιμώ τα πράγματα και τα αποτιμώ στη βάση ενό γεγονότο ότι όλοι όσοι εξελέγησαν και συγκροτούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 153 βουλευτών εξελέγησαν με λίστα και αποδεχόμενοι συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας. Σας είπα ότι... Ναι, αλλά κύριε και Παναγούλης, λίστα, αλλά έφυγαν. Έφυγαν. Ο κύριος Σαγγελαρίδης βέβαια παραιτήθηκε. Ο κύριος Σαγγελαρίδης... Εννοώ ότι ο ε, ναι, από την ψήφιση Ο κύριος και... είναι διαφορετική περίπτωση από εκείνη του κυρίου Παναγούλη, παρέδωσε και την έδρα του. Έτσι. Και είναι άλλη στάξιο ζήτημα να έχεις αποδειχθεί ένα πρόγραμμα και να παρετήσει, δικαίωμά σου αλλά παραδίδεις και την έδρα στην περίπτωση αυτή με το δεδομένο, επαναλαμβάνω ότι η εκλογή ήταν με τη λίστα και ήταν στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος όπως αν θέλετε, συγκεκριμένο πρόγραμμα ψήφισαν και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου από την αντιπολίτευση όταν επέλεγαν το τρίτο μνημόνιο, την τρίτη συμφωνία Λέβαια. έτσι δεν είναι βέβαια, βέβαια Τώρα. Βέβαια στην πολιτική κανείς δεν μπορεί Πρόεδρε, να, να είναι απόλυτος. Και να ένα τελευταίο σχόλιο σας θέλουμε το, εξή ότι οργανώσετε μια πολύ πετυχημένη μερίδα στην οποία μίλησε και συμμετείχε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Παρασκευόπουλος. Ε, με την εμπειρία που έχετε θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και εν πάση περιπτώσει τις τομές που επιχειρεί με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να περάσει. Κοιτάξτε, η συζήτηση θα μπορούσε να είναι και πολύ εξειδικευμένη στα επιμέρους νομοθετήματα. Εκείνο το οποίο θέλω να καταγράψω όμως είναι ότι τα νομοθετήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργού Δικαιοσύνης yeah. είναι νομοθετήματα τα οποία έχουν συγκεκριμένο πρόσημο και το πρόσημο είναι δημοκρατικό. Μάλιστα. Είναι ένα πρόσημο το οποίο συναντά αντιδράσεις Μάλιστα. αλλά οι αντιδράσει είναι ιδεολογικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Ε, ο λόγος πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το σύμφωνο συμβίωσης. Πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχει αντιδράσεις. Βέβαια. Οι οποίες αντιδράσεις δεν είναι ούτε άμυρες, ούτε ξένες προς το ιδεολογικό φορτίο που κουβαλάει ο καθένας αναφορικά με την αξιολόγηση που κάνει για το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Η αυστηρότητα ή η μικρότερη αυστηρότητα ή η επίοικια του ποινικού συστήματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και αυτό έχει το φορτίο του, το κοινωνικό ιδεολογικό. Δηλαδή είσαι ο παδός μιας ποινική μεταχείρισης που θα εξοντώνει ή είσαι ο παδός και υποστηρίζεις μια ποινική μεταχείριση η εισαι ο και υποστηριζεις μια μπορεί να αναμορφώνει. Θέλεις το σοφρονιστικό σύστημα να είναι τιμωρητικού χαρακτήρα ή θέλεις ένα σοφρονιστικό σύστημα να σοφρονίζει. Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να δούμε πώς αξιολογούνται αυτές οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν. Αν με ρωτήσετε για επιμέρους παρατηρήσεις, για ζητήματα που μπορώ να τα κρίνω, να τα κατακρίνω, να τα επενέσω, μπορώ να σας πω και μια σειρά από τα ζητήματα των πρωτοβουλειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλά η γενική αξιολόγηση, η γενική θεώρηση αυτών των νομοθετημάτων που έχουν προωθηθεί είναι ακριβώς στο πλαίσιο στο οποίο λίγο πριν αναφέρθηκα. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε μαζί καλά. Μας. ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή και χρονιά. Και εσείς κάθε λοιπόν, σε όλους. Ένα καλή σε καλή Λοιπόν, οι τηλεθεωτές μας, μην ανησυχείτε. Ακόμα δεν, έχει, δεν, υπάρχει κανένα νέο όσον αφορά το τι θα κάνει η Εθνική με την Finance Bank. Καλό σας βράδυ, ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα.